Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το σημερινό μας βίντεο είναι ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο το οποίο έχει τίτλο «Πώς να χωρίσω τον πατέρα σου» και μου το έχει στείλει μία νεαρή κοπέλα η οποία ταλαιπωρείται από τη συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση που έχει με τον πατέρα της. Προτού προχωρήσω στην ανάγνωση της επιστολής, θέλω να πω έτσι επιγραμματικά σε σχέση με το χθεσινό βίντεο το οποίο διαχώριζε την ψυχολογία από τη φιλοσοφία και τη θρησκεία, ότι με έχουν στενοχωρήσει κάποια σχόλια τα οποία ήταν κατηχητικά και κηρυκτικά σχόλια, και να πω έτσι επιγραμματικά ότι είναι άσκοπο να χάνουμε το χρόνο μας σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, προσπαθώντας να απαντήσουμε σε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν κήρυγμα και κατήχηση. Όποιος νιώθει την ανάγκη να κάνει κήρυγμα και κατήχηση, υπάρχουν διάφοροι στο χώρο θρησκευτική, εκκλησιαστική, να πάει να το κάνει εκεί και έξω από το δικό μας το κανάλι. Λοιπόν, Θέκλα μου καλησπέρα. Χαίρετε. Ελπίζω να σε βρίσκω ευτυχισμένη. Καλά με βρίσκεις. Λίγο αναστατωμένη είμαι από τα χθεσινά, γιατί δεν πρόσεξα τον εαυτό μου και ασχολήθηκα με κάποια σχόλια έτσι ιδιαιτέρως δεικτικά, αλλά δεν πειράζει. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Είμαι ψυχολόγος στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία έχει πολλές παθογένειες, μεταξύ των οποίων και αρκετές από αυτές που αναλύουμε στα βίντεο, οπότε είναι φυσιολογικό αν κάποιος εργάζεται μέσα στην ελληνική κοινωνία με κοινό ελληνικό κάποιες φορές να είναι και λίγο αναστατωμένος, αλλά μετά να το ξεπερνά. Λοιπόν, αληθινά σε ευχαριστώ, λέει η φίλη, για όλη τη βοήθεια που απλόχερα μας χαρίζεις. Σου γράφω για να μοιραστώ και τη δική μου ιστορία, να ζητήσω τη συμβουλή σου και ίσως μέσω αυτής να βοηθηθούν και άλλοι. Είμαι νέα, 26 ετών. Κάτοικος εξωτερικού προς το παρόν και έχω ένα μεγάλο βάσανο, τον πατέρα μου. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα σχετικά χαρούμενα με τον πατέρα, τη μητέρα και τον αδερφό μου. Τα προβλήματα άρχισαν όταν ξεκίνησα να ενηλικιώνομαι, τον καιρό νομίζω που έκλεισα τα 18. Ούσα καλή μαθήτρια, κατάφερα να περάσω σε δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας μου στην πρώτη επιλογή. Το πανεπιστήμιο όμως βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το πατρικό μου, οπότε και έζησα όλη τη φοιτητική ζωή του πρώτου πτυχίου στο σπίτι με τους γονείς μου. Οι σχέσεις με τον πατέρα μου χάλασαν περίπου από τότε. Από τον καιρό που άρχισα να οδηγώ, να βγαίνω τις νύχτες και γενικά να ζω τη συνηθισμένη φοιτητική ζωή, ο πατέρας μου άρχισε να τρελαίνεται. Σε σχέση με την οδήγηση και τις νυχτερινές εξόδους δεν μου είχε καμία εμπιστοσύνη. Γινόταν έξαλλος όταν οδηγούσα τις νύχτες και προτιμούσε να με παίρνει οποιοδήποτε άλλος απλώς για να μην οδηγήσω. Όταν κάποτε τον κατάφερνα και μου έδινε το αυτοκίνητο, με περίμενε πάντα αγχωμένος και ξύπνιος πότε θα επιστρέψω. Φώναζε κάθε φορά, έτοιμος να πάθει καρδιακό επεισόδιο, να μην αργήσω. Εγώ όταν τύχαινε και αργούσα λίγο παραπάνω, έτρεχα μετά με το αυτοκίνητο με λυγκιώδη ταχύτητα για να μην φτάσω αργά στο σπίτι. Άπειρες φορές κόντεψα να πάθω ατύχημα. Όμως στο μυαλό μου ο φόβος του να αντιμετωπίσω τον πατέρα μου ήταν πολύ μεγαλύτερος από το φόβο του να πεθάνω. Ούτε μεγάλες αποστάσεις μου επέτρεπε να διανύω οδηγώντας, ούτε να μπαίνω στον αυτοκινητόδρομο. Πρόφαση πάντα ότι δεν έχω την ικανότητα να οδηγώ όπως πρέπει. Οπότε τι να έκανα, οδηγούσα κρυφά τις μακρινές αποστάσεις, λόγω του ότι είχα φίλους σε μακρινότερες περιοχές. Κρυφά έμπαινα και μέσα στον αυτοκινητόδρομο χωρίς να του το λέω. Πάντα όμως με ένα μόνιμο άγχος για το αν πάθω κάποιο ατύχημα. Και όχι άγχος αν πάθω κάτι εγώ, αλλά άγχος για το πώς θα του εξηγούσα ότι είπα ψέματα. Σημείωση, ούτε έπινα, ούτε κάπνιζα, ούτε καμιά έξαλλη φοιτητική ζωή έκανα. Παράλληλα, πάντα ήθελε να ελέγχει τι φορώ και τι δεν φορώ, καθώς έφευγα και καθώς ερχόμουν στο σπίτι. Αυτή η φούστα είναι πολύ κοντή, δεν τρέπεσαι, τι θα πει ο κόσμος, καλύψου. Και άλλα πολλά ήταν τα σχόλιά του. Ακόμη θυμάμαι κάθε φορά που έπρεπε να παρουσιαστώ μπροστά του για να μου δώσει την έγκριση να βγω έξω. Τραβούσα τις φούστες μου κάτω, κουμπωνόμουν όσο μπορούσα για να μην φωνάζει. Και πολλές φορές άλλαζα ρούχα μέσα στο αυτοκίνητο για να μην βλέπει τι φοράω. Σημείωση, η ενδυμασία μου δεν ήταν ποτέ προκλητική, είχε ιδέα. Από τα 18 μου ευχόμουν να μην είχα πατέρα ή να είχα πατέρα αδιάφορο και απόντα.
Ποτέ μου δεν κατάλαβα όσους πονούν από τη συναισθηματική απουσία του πατέρα τους. Δεν τους καταλαβαίνεις επειδή εσύ έχεις την υπερβολική παρουσία του πατέρα σου στη ζωή σου, την αποπνιχτική παρουσία του πατέρα σου στη ζωή σου, την παρεμβατική παρουσία του πατέρα σου στη ζωή σου. Γνωρίζω ότι με αγαπά, όμως αυτή η αγάπη με πνίγει. Να σημειώσω πως φοβάται και για τον αδερφό μου, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό, αφού εκείνος είναι αγόρι και τα αγόρια προφανώς θέκλα μου και οδηγούν καλύτερα και δεν μπορούν να πάθουν εύκολα κακό. Έχει και έναν έντονο μισογυνισμό ο πατέρας σου, ξεκάθαρο. Με τη μητέρα μου τα πάμε καλά, αλλά είναι το δουλάκι του άντρα της. Είναι υποδουλωμένη στον άντρα της δηλαδή η μάνα σου. Δεν θέλω ούτε αυτής να της μοιάσω. Σχετικά με τις ερωτικές μου σχέσεις, σύμφωνα με τον πατέρα μου, έπρεπε να προσέχω από όλους τους αλήτες, τους ξένους, τους αλλόθρεσκους, τους μεγαλύτερους κτλ. Επειδή ήθελαν το κακό μου, να με εκμεταλλευτούν και τα γνωστά υπόλοιπα. Κατά το πρώτο μου πτυχίο, σύναψα μόνο μία ερωτική σχέση, όπου ακολούθησα πιστά τις συμβουλές του και διάλεξα το καλό παιδί. Το οποίο όμως καλό παιδί ποτέ μου δεν αγάπησα. Και στο οποίο φέρθηκα τοξικά. Μπράβο σου που τα αναγνώρισες. Διέκοψα τη σχέση γιατί γινόμουν ήδη ο πατέρας μου. Τελειώνοντας μια πρώτη σπουδή, αποφασίσαμε να πάω για μάστερ στο εξωτερικό, μιας και δεν στήχιζα τίποτα στο πρώτο πτυχίο λόγω των δωρεάν διδάκτρων. Εκεί ένιωσα επιτέλους ελεύθερη. Μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω χωρίς να δίνω λογαριασμό σε εκείνον. Φυσικά έπρεπε και ακόμα πρέπει κάθε μέρα να μιλούμε με βιντεοκλήση μια συγκεκριμένη ώρα. Από τα 22 μου προσπαθώ να του το κόψω, αλλά δεν μπορώ. Αν δεν απαντώ στη συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα, να ακούει ότι είμαι καλά, ενοχλεί τους συγκάτοικους μου ή τηλεφωνεί στην πολυκατοικία που μένω για να μου πούν να το απαντήσω. Μέχρι και στην αστυνομία είναι άξιος να τηλεφωνήσει να έρθουν να ελέγξουν αν είμαι καλά. Γι' αυτό και εγώ μιλώ κάθε μέρα μαζί του την ίδια συγκεκριμένη ώρα, απλώς για να μην με κάνει ρεζίλη. Δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα αυτό το ένα τηλεφώνημα, αλλά νιώθω πως ο σκοπός του είναι μόνο για να με ελέγχει. Εννοείται ότι αυτός είναι ο σκοπός του, να σε τηρεί υπό έλεγχο. Στο εξωτερικό που βρίσκομαι, κατάφερα μετά το μάστερ μου να συνεχίσω σε διάφορες δουλειές που μου δίνουν τη δυνατότητα να ζω ανεξάρτητα και μακριά από εκείνον. Μπράβο. Δεν του ζήτησα ούτε και ένα ευρώ από τον καιρό που αποφύτησα, γιατί θέλω να νιώθω πως δεν του χρωστάω. Επίσης, λόγω του ότι εδώ μπορούσα να κάνω τα πάντα κρυφά, δημιούργησα με ευκολία τις επόμενες ερωτικές μου σχέσεις, μακροχρόνιες γράφεις. Είδες, έχεις ακόμη αυτή την έγνοια. Να είσαι καλή κοπέλα, άρα λες ήταν μακροχρόνιες, δεν ήταν σύντομες σχέσεις, άρα να είσαι κακή και ανήθικη με βάση το σκεπτικό του πατέρα σου πάντα, για τις οποίες φυσικά ο πατέρας μου δεν έμαθε ποτέ. Για όσους με προειδοποίησε να μην πάω να μπλέξω, εγώ χαροπά πήγα και έμπλεξα, όπως ήταν και αναμενόμενο. Και με ξένους και με αλλόθρεσκους και με μεγαλύτερους. Γι' αυτό εδώ κάνω μια παρένθεση σχετικά με τα όσα ανέφερα στην αρχή και τα τωρινά, για όσους είναι γονείς, να ξέρουν πως όταν είναι αυστηροί και δεν επιτρέπουν κάτι στα παιδιά τους, τα παιδιά τους κατά πάσα πιθανότητα τα κάνουν έτσι και αλλιώς πίσω από την πλάτη τους υποφέροντας σοβαρά. Συμφωνώ μαζί σου και το προσυπογράφω και το ξαναδιαβάζω. Για όσους είναι γονείς, όσοι είναι γονείς να ξέρουν πως όταν είναι αυστηροί και δεν επιτρέπουν κάτι στα παιδιά τους, τα παιδιά τους κατά πάσα πιθανότητα θα τα κάνουν έτσι και αλλιώς πίσω από την πλάτη τους, υποφέροντας σοβαρά και χωρίς να έχουν την επιλογή να πάρουν βοήθεια ουσιαστικά από τους γονείς τους, θα προσθέσω κι εγώ. Συγκεκριμένα, εγώ νιώθω πλέον ότι ελκύομαι ερωτικά μόνο από ανθρώπους που ο πατέρας μου δεν θα μπορούσε ποτέ να δεχτεί. Να, ένα σοβαρό ζήτημα. Να, ένα σοβαρό ζήτημα που δείχνει ακριβώς τη συναισθηματική αιμομιξία στη σχέση με τον πατέρα σου. Όταν λέμε συναισθηματική αιμομιξία, εννοούμε ένας γονιός να έχει μία συναισθηματική σχέση με το παιδί του, η οποία να υπερβαίνει τα πλαίσια της σχέσης γονιού-παιδιού και να έχει κάτι περισσότερο σε συναισθηματικό επίπεδο, όχι σωματικό, σε συναισθηματικό επίπεδο. Και έτσι, σαν είσαστε ένα ζευγάρι και εσύ προσπαθώντας να σπάσεις τα νεύρα του πατέρα σου, ελκύεσαι ερωτικά μόνο από αυτούς ή τους οποίους θα απέρριπτε. Τέλος πάντων, και τις σχέσεις εκείνες όμως τις τελείωσα λόγω του ότι ήταν όλοι συνεξαρτώμενα άτομα και εγώ το τοξικό πρόσωπο που μπορούσε να κάνει πάντα τους άντρες ό,τι θέλει. Πόσο μίσησα τον εαυτό μου, πόσο έμοιαζα του πατέρα μου, έμοιαζα στον πατέρα μου. Στην πατρίδα μου, αν και την υπεραγαπώ, πλέον πάω λίγες μέρες το χρόνο μόνο γιατί αρρωσταίνω για καλά. Τρέχω πότε σε νοσοκομεία για σοβαρούς πονούς στην κοιλιά,
πότε σε δερματολόγους για σοβαρά ξανθήματα και μολύνσεις που εμφανίζονται στο σώμα μου ως διαμαγείας εκείνες τις περιόδους. Στην αρχή ακόμη νόμιζα ότι το αεροπλάνο είναι αυτό που με δημιουργεί το πρόβλημα, αφού πριν τις πτήσεις προς την πατρίδα μου κάνω ημετούς, ζαλίζομαι και δεν μπορώ να φάω τίποτα. Στη συνέχεια όμως κατάλαβα ότι το πρόβλημα αυτό συμβαίνει μόνο στις πτήσεις προς τη χώρα μου, όχι σε άλλα ταξίδια. Ψυχοσωματικό δηλαδή. Στο παρόν τα έφερε έτσι η ζωή να έχω πάνω από ένα χρόνο σοβαρή σχέση με έναν υπέροχο άνθρωπο από την πατρίδα μου, ο οποίος την χάνει, είναι χωρισμένος με παιδιά και μεγαλύτερος μου κατά μια δεκαετία. Ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί ο κόσμος, όπως και εσύ, Θέκλα μου, που δεν συστήνει στις διαφορές ηλικίες, αλλά εγώ νιώθω ευτυχισμένη. Ο άνθρωπος αυτός με βοηθά να γίνω καλύτερος άνθρωπος και να αγαπήσω με υγεία, μακριά από το λανθασμένο πρότυπο αγάπης που διδάχτηκα. Βεβαίως, υποφέρω ακόμα και πολλές φορές γίνομαι ο πατέρας μου και φέρομαι στο δεσμό μου καταπιεστικά, όμως τόσο με τη βοήθειά του όσο και με τη δική μου επίγνωση καταφέρνω να το ελέγξω. Ο σύντροφος μου ζει στη χώρα μου, οπότε η σχέση μας είναι εξ αποστάσεως, με εκείνον να με επισκέπτεται τις περισσότερες φορές αφού ξέρει τα θέματα. Ο πατέρας μου γνωρίζει μερικά μόνο πράγματα για αυτή τη σχέση, όπως καταλαβαίνεις γίνεται του κακού χαμού, βέβαια, πώς θα το δεχτεί. Πολλές φορές όταν είμαι στα πάτρια εδάφη και συναντιόμαστε, επειδή δεν αντέχω τις φωνές και το άγχος του πατέρα μου, λέω ψέματα κατά την ανάκριση πριν βγω από το σπίτι. Το ξέρω πως δεν έχει δικαίωμα να μου λέει τι θα κάνω εφόσον ζω πλέον ανεξάρτητα. Όταν όμως πάω στη χώρα μου, μένω στο πατρικό μου και οδηγώ ένα από τα αυτοκίνητά του και αυτός είναι ένας τρόπος να μου λέει ότι αν δεν του πω που πάω, δεν θα μου δίνει το αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα, νιώθω σαν παντρεμένη που απατώ το σύζυγό μου με τον εραστή μου και φυσικά στην περίπτωση του σύζυγου βρίσκεται ο πατέρας μου. Εδώ είναι η συναισθηματική μου μειξία, ξεκάθαρη. Την περιγράφεις με όσο πιο ξεκάθαρα λόγια θα μπορούσες. Γράφεις, συγκεκριμένα νιώθω σαν παντρεμένη που απατώ το σύζυγό μου με τον εραστή μου και φυσικά στην περίπτωση του σύζυγου βρίσκεται ο πατέρας μου. Να φανταστείς τον πρώτο καιρό που γνωρίστηκα με τον σύντροφό μου και ήμουν στη χώρα μου, ο σύντροφος μου νόμιζε στα αλήθεια πως ήμουν παντρεμένη και του το έκρυβα. Συναισθηματική αιμομιξία, ξεκάθαρα. Θα με ρωτήσεις γιατί δεν μένω με τον σύντροφο μου όταν πάω πίσω. Κάποιες φορές το κάνω κρυφά και δεν ενημερώνω την οικογένεια μου ότι βρίσκομαι εκεί. Δεν μπορώ να το κάνω φανερά, επειδή θα μου κάνει τη ζωή μου κόλαση και αυτό το διάστημα δεν έχω το κουράγιο να διαχειριστώ αυτή την κόλαση. Πήρα πια τη μεγάλη απόφαση ότι θα επιστρέψω μόνιμα στην πατρίδα μου γιατί έχω μεγάλα όνειρα που βασίζονται εκεί, τα οποία εγκατέλειψα απλώς επειδή δεν μπορούσα να τα πραγματοποιήσω ζώντας σε εκείνο το σπίτι των γονιών μου. Είτε μείνω είτε όχι με τον σύντροφό μου, η σχέση μου με τον πατέρα μου θέλω να διακοπεί, αφού ούτε να συζητήσει δέχεται ούτε και να με ακούσει. Μου έχει μείνει περίπου μισός χρόνος να τελειώσω τη δουλειά και το διάβασμα για ένα σοβαρό επαγγελματικό τίτλο με τον οποίο ασχολούμαι αυτή την περίοδο. Γι' αυτό και θέλω η αποκοπή αυτής της σχέσης να γίνει αφού τελειώσω για να μπορώ να διαχειριστώ το δράμα του. Γιατί αν τη διακόψω από τώρα, όπως θα μου σύστηνες εσύ, Θέκλα μου, ξέρεις τι θα σου συστήσω, όλα τα ξέρει. Γιατί αν τη διακόψω από τώρα, όπως θα μου σύστηνες εσύ, Θέκλα μου, δεν ξέρεις τι είναι ικανός να κάνει για να με εξαντλήσει ψυχολογικά και να μην έχω τη δύναμη να συγκεντρωθώ στο στόχο μου. Δεν έχω κάνει μέχρι στιγμής, αλλά γνωρίζω ότι χρειάζομαι ψυχοθεραπεία. Δυστυχώς δεν έχω τα λεφτά τώρα, αφού τα μαζεύω για να μπορώ να πάω πίσω και να σταθώ στα πόδια μου. Ήθελα να με συμβουλεύσεις για τους πιο οικονομικούς τρόπους ψυχοθεραπείας. Και έστειλα στη φίλη και το link για τις δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας σε Κύπρο και Ελλάδα, δεν ξέρω σε ποια χώρα βρίσκεται, και της είπα κιόλας ότι εφόσον κάνει κάποιες σπουδές ακόμη, να ρωτήσει στο πανεπιστήμιο που σπουδάζει, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν φοιτητικές δομές οι οποίες ή θα είναι δωρεάν ή θα είναι σε πολύ χαμηλή τιμή. Η βασική μου ερώτηση με βάση όλα τα παραπάνω που μοιράστηκα είναι πώς να διακόψω τη σχέση ώστε να γίνει με ομαλότητα και να μην πάθει οποιοδήποτε καρδιακό εγκεφαλικό επεισόδιο ο πατέρας μου, λόγω του ότι πάσχει και από προβλήματα υγείας. Αν πάθει, δεν θα φταίς εσύ. Αν πάθει, δεν θα φταίς εσύ. Ο καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος για την υγεία του και για τη διατήρηση της υγείας του. Ίσα ίσα από ο πατέρας σου σου χαλά τη δική σου υγεία και σου τη χαλάει ξεκάθαρα με όλα αυτά που έχεις αναφέρει ότι σου συμβαίνουν όταν πρόκειται να ταξιδέψεις προς την πατρίδα σου. Αδιαφορώ με ξεγράψει από κόρη του, αν με κατηγορεί στον κύκλο του, αν με αποκληρώσει κτλ. Το μόνο που δεν θέλω να γίνει είναι να πεθάνει εξαιτίας μου. Άρα σου κάνει συναισθηματικό εκβιασμό και προφανώς σου λέει θα με πεθάνεις εσύ και εσύ το πιστεύεις ότι θα σε πεθάνει. Σκέφτηκα να του γράψω ένα ευγενικό γράμμα που να του εξηγώ ξανά τα πάντα, ενημερώνοντας τον ότι επιστρέφω πίσω και είτε συζώ με τον σύντροφό μου είτε νοικιάζω μόνη μου. Αναλόγως με το αν ο δεσμός μου παραμείνει ζωντανός μέχρι τότε
και δεν το δέχεται, και αν δεν το δέχεται, να μην επιθυμεί όποια σχέση μαζί μου. Δεν δέχεται να μη ζήσω μαζί τους όταν επιστρέψω, αν είναι δηλαδή δυνατόν. Στη χώρα του εξωτερικού που βρίσκομαι τώρα, οι γονείς διώχνουν τα παιδιά τους από τα 18 να γίνουν ανεξάρτητα και εμάς οι οικογένειές μας θέλουν να ζούμε μαζί τους μέχρι τα 40. Κατ' εμένα αυτό είναι μετικό, ακαταλαβίστικο και παντελώς λαθασμένο. Και κατ' εμένα. Και για να σε προλάβω, Θεκλά μου, μην προτείνεις ψυχοθεραπεία για τον πατέρα μου, γιατί με τις απόψεις που κουβαλεί για το θέμα, είναι πιθανότερο σκύλος σολάκι να γίνει αστροναύτης από το να ξεκινήσει ο πατέρας μου ψυχοθεραπεία. Σε φιλώ, μια απελπισμένη κόρη. Φιλενάδα! Είναι απελπιστική η κατάστασή σου, ασώμητος. Είναι απελπιστική η κατάστασή σου και έχεις μπλέξει με έναν πατέρα ιδιαιτέρως προβληματικό. Σε καμία περίπτωση δεν θα συνέστηνα ο πατέρας σου να κάνει ψυχοθεραπεία, όπως δεν θα συνέστηνα και ο Λάκη να γίνει αστροναύτης σε καμία περίπτωση. Ούτε το ένα θα έχει αποτέλεσμα, ούτε το άλλο θα έχει αποτέλεσμα, έστω και εκείνη προσπάθεια. Φαντάζομαι ότι ο πατέρας σου θα είναι και θρήσκος και θα ρίχνει και διάφορα φιλοσοφικά τσιτάτα για να υποστηρίζει τις παντελώς ψυχοπαθολογικές απόψεις του και λανθασμένες απόψεις του. Λοιπόν, χρειάζεσαι εσύ οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε. Το να κάνεις ψυχοθεραπεία είναι εξίσου σημαντικό για τη δική σου κατάρτιση, όπως είναι να πάρεις τον επαγγελματικό τίτλο για τον οποίο προσπαθείς τώρα και σου εύχομαι να τον πάρεις εύκολα, χωρίς να ταλαιπωρηθείς ιδιαίτερα. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία για να ενδυναμωθείς και να σταματήσεις να νιώθεις ενοχές για τον πατέρα σου, να σταματήσεις να φοβάσαι πως θα πάθει κάτι κακό ο πατέρας σου επειδή εσύ θα τον αποκόψεις, να αγαπήσεις τον εαυτό σου, να εκτιμήσεις τον εαυτό σου, να εξυγειάνεις τη σχέση σου με τον εαυτό σου, για να μπορέσει να εξυγειανθεί και η συνδεσιμότητα σου με τους άλλους ανθρώπους. Έχεις αρκετή ωριμότητα γιατί από μόνη σου αντιλαμβάνεσαι και καταγράφεις την τοξικότητα που έχεις επιδείξει σε διάφορες σχέσεις σου. Και λες χαρακτηριστικά ότι γίνομαι ο ίδιος ο πατέρας μου. Άρα για να μπορέσεις να βελτιώσεις τη δική σου σχέση με τον εαυτό σου και τη δική σου σχέση με τους άλλους ανθρώπους και να μπορέσεις να ξεκολλήσεις εσύ από τον πατέρα σου, χρειάζεσαι εσύ ψυχοθεραπεία, χρειάζεσαι εσύ ψυχική ενίσχυση, χρειάζεσαι εσύ γνωστική αναδιάρθρωση του μυαλού σου για να πάβεις να πάψεις να λειτουργείς σαν ένα εξάρτημα του πατέρα σου. Είσαι συνεξαρτημένη με τον πατέρα σου. Είσαι. Και παρόλο που δεν θες να γίνεις όπως τη μάνα σου που είναι το δουλάκι του, εσύ είσαι μεγαλύτερο δουλάκι από τη μάνα σου, γιατί καταφέρνει και εσύ ελέγχει από τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Έχεις σοβαρό πρόβλημα προσκόλλησης με τον πατέρα σου και χρειάζεσαι οπωσδήποτε οξία ψυχοθεραπεία για να ξεκολλήσεις. Και το εννοώ. Δεν φταίσαι εσύ για όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί. Προφανώς φταίνε οι γονείς σου. Φταίει ο πατέρας σου, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση μαζί σου. Φταίει η μάνα σου, η οποία δεν ανέκοψε αυτή την πορεία του πατέρα σου και δεν προστάτευσε το παιδί της ή τα παιδιά της, γιατί λες ότι και για τον αδερφό σου έχει φόβους, ίσως όχι στο βαθμό που έχει για σένα, αλλά έχει και για τον αδερφό σου φόβους. Σαφώς, δεν φταίσαι εσύ για αυτό που έχει δημιουργηθεί, όμως ήδη βιώνεις τους καρπούς, τους δηλητηριώδεις καρπούς των πράξεων αυτών του πατέρα σου και της απόλυ και των μη πράξεων της μάνας σου και το γεγονότος ότι η μάνα σου δεν τον ανέκοψε. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να κάνεις εντατική ψυχοθεραπεία για να ενδυναμωθείς και να μπορείς να βγεις από αυτό το cult της οικογένειάς σου. Είναι σαν cult, σαν αίρεση, σαν κλειστή ομάδα. Δεν έχεις επαναστατήσει τότε που επαναστατούν συνήθως οι έφηβοι. Ακριβώς όταν πήγες να επαναστατήσεις, σε πήρε από το λαιμό και σε έβαλε στη διαδικασία να προσπαθείς να τον ευχαριστήσεις και να κάνεις μια κρυφή επανάσταση, η οποία κρυφή επανάσταση είναι και πολύ επικίνδυνη με τον τρόπο με τον οποίο το περιέγραψες ξεκάθαρα. Είναι επικίνδυνο, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο όταν κάνουμε πράγματα κρυφά για να μην θυμώσουν οι γονείς μας, τα οποία αυτά πράγματα είναι επικίνδυνα για εμάς. Θα ήταν πολύ καλύτερο να ξέρει ότι οδηγείς
να σου έχει εμπιστοσύνη, οπότε αν καθυστερήσεις να μην έχεις έγνοιαση και να λες ότι έτρεχα όπως την τρελή προκειμένου να μην θυμώσει ο πατέρας μου και δεν λάμβανα υπόψη μου το ότι θα μπορούσα εγώ να έχω πάθει ζημιά. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Ψάχνω τώρα γιατί έχω κάπου έχω σημειωμένο και ένα άλλο, θα το βρω κάποια άλλη στιγμή. Έχω σημειωμένο και ένα άλλο γράμμα το οποίο ρωτάει θεωρητικές ερωτήσεις για το αν ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο τα παιδιά μας, αυτός ο παρεμβατικός τρόπος, αυτός ο τρόπος που εμπεριέχει πολύ φόβο, που εμπεριέχει πολλές απαγορεύσεις, που εμπεριέχει πολλές οδηγίες, πρέπει να κάνεις το ένα, πρέπει να κάνεις το άλλο, δεν πρέπει να κάνεις το ένα, δεν πρέπει να κάνεις το άλλο, αν αυτός είναι ένας ψυχικά υγιής τρόπος. Δεν είναι. Δεν είναι. Χρειάζεται και οι γονείς να ξανασκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο έχουμε διάδραση με τα παιδιά μας και τα ανήλικα και τα ενήλικα και τα έφηβα παιδιά και τα παιδιά στην πρώτη νεότητα, στη μετεφηβεία κλπ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλη για το γράμμα σου, γράφεις πάρα πολύ όμορφα, φαίνεσαι ότι έχεις ένα πολύ συγκροτημένο μυαλό και γι' αυτό θεωρώ ότι ξεκινώντας άμεσα την ψυχοθεραπεία θα βοηθηθείς αρκετά, θα βοηθηθείς πολύ για να μπορείς να σπάσεις αυτό το φαύλο κύκλο. Όπως βλέπεις δεν σχολιάζω καθόλου τη σχέση σου, γιατί τη σχέση σου με τον σύντροφο σου, γιατί δεν με ενδιαφέρει η σχέση σου. Η πιο σημαντική σχέση που έχεις αυτή τη στιγμή στη ζωή σου, η πιο τοξική σχέση που έχεις αυτή τη στιγμή στη ζωή σου, η σχέση που είναι σαν θηλιά στο λαιμό σου, είναι η συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση με τον πατέρα σου, and you should attend to it. Πρέπει να ασχοληθείς με αυτή τη σχέση για να την λύσεις υγιώς, μέσω της ψυχοθεραπείας. Έχεις την αγάπη μου.